Κύριε Θωμαίδη, το γήπεδο της ΑΕΚ δυστυχώς έχει μπλέξει και έχει μπλέξει σε κάποια γρανάζια που τον έχουν μπλέξει αυτό το σύλλογο στα γρανάζια αυτά οι διοικούντες την ΑΕΚ. Δηλαδή, είχε βγει μια νομοθετική ρύθμιση τότε επί Γρανίτσα, επί Προεδρίας Γρανίτσα, η οποία ήταν σαφώς ενάντια στα συμφέροντα της ΑΕΚ. Και το λέω αυτό διότι η ΑΕΚ είχε ένα γήπεδο 35.000 θέσεων, μπορούσε να το κάνει 45.000 θέσεων, όπως προβλέπεται στα Ολυμπιακά έργα, και ο κύριος Γρανίτσας τον γκρέμισε με τη ρύθμιση που είχε περάσει τότε, προκειμένου να κάνει ένα εμπορικό κέντρο 25.000 τετραγωνικών μέτρων και παρεπίπτον έργο ένα μικρό γηπεδάκι. Εντάξει, έκανε λάθος ο Γρανίτσας. Γιατί μετά το λάθος δεν διορθώθηκε? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. 10 χρόνια πέρασαν. Τα χρόνια περάσανε και δεν βρισκόταν ο επενδυτής εντός εισαγωγικών, ο οποίος θα έφτιαχνε το γήπεδο και θα έφτιαχνε και το κέντρο το εμπορικό για να το εκμεταλλευτεί. Διότι όλη αυτή η υπόθεση δεν συνέφερε κανέναν επενδυτή. Ενώ λοιπόν ο κύριος Γρανίτσας έλεγε ότι είχε βρει, στην ουσία δεν είχε βρει. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε ένας επενδυτής που ανέλαβε αυτό το έργο. Επιπλέον δε βγήκε και όλη αυτή η υπόθεση αντισυνταγματική. Δηλαδή όλο το σχέδιο αυτό προσευλήθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε την όλη αυτή προσπάθεια αντισυνταγματική. Και με δεδομένη την εκτίμηση που υπάρχει από τους κατοίκους, από κάποιους κατοίκους, από ένα κίνημα πολιτών, ότι θα προσβάλλουν επίσης την τροπολογία που ψηφίστηκε από 82 βουλευτές προσφάτως με πρωτοβουλία του Γιάννη Βούρου, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να κηρυχθεί και αυτή η τροπολογία αντισυνταγματική? Πριν πούμε αυτό, κύριε Θωμαίδη, να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε και να δούμε αν αυτή η τροπολογία συμφέρει την ΑΕΚ. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Εδώ θέλω να σταθούμε. Μιλάτε για τις εμπορικές χρήσεις των 7 στρεμμάτων. Μιλάω γενικά εάν αυτή η νομοθετική ρύθμιση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν τα εξυπηρετεί. Και δεν τα εξυπηρετεί για τους εξής λόγους, αν θέλετε να τους ακούσετε. Παρακαλώ. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μία έκταση τώρα που έχει γκρεμίσει το γήπεδο 27 στρέμματα και με τη ρύθμιση αυτή, ιδιοκτησία 27 στρέμματα και με τη ρύθμιση αυτή θα έχει 20. Χαρίζουμε τα 7 στρέμματα στον υπετιθέμενο και στον αναζητούμενο επενδυτή. Ναι, αλλά αν ο επενδυτής δεν πάρει τα 7 στρέμματα για εμπορικές χρήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να βάλει το χέρι στην τσέπη για να φτιάξει το γήπεδο. Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι να το κρατούμε. Δεύτερον, κρατούμε. Ενώ η ΑΕΚ μπορεί να κάνει στα 27 στρέμματα ένα γήπεδο 40.000, δεν έχει ανάγκη κανέναν επενδυτή, θα περιοριστεί σε ένα γηπεδάκι 28.000 ή 30. Γιατί με 40.000 θέσεις δεν έχει ανάγκη κανέναν επενδυτή, τι έχει ανάγκη? Γιατί 40.000, γήπεδο 40.000, μπορεί να φιλοξενήσουν τα 27 στρέμματα. Σύμφωνοι, αλλά δεν έχει ανάγκη έναν δανειοδότη, έναν χρηματοδότη? Α, μπράβο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε και να συζητήσουμε ποια είναι η διαφορά του χρηματοδότη με τον δανειοδότη. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Θωμαίδη, αναζητούσαν οι αεξίδες, οι υπεύθυνοι, αναζητούσαν επενδυτή. Δηλαδή, συγχέαν και ταυτίζαν αυτόν που θα έπαιρνε την ΠΑΕ να είναι συγχρόνως και ο κατασκευαστής του γηπέδου. Τι λογική είναι αυτή? Ποτέ δεν την κατάλαβα αυτή τη λογική. Και όσοι ασχολούνται με τις κατασκευές, κανένας δεν το έχει καταλάβει. Εσείς τι προτείνετε? Έχετε συγκεκριμένο? Αντί λοιπόν, έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κωνσταντινίδη, και θα κάνετε πολλές ερωτήσεις. Και εγώ θέλω να επέμβω, διότι το ξέρω το θέμα. Έχει σημασία στην κουβέντα μας. Το κόστος των 40.000 θέσεων γήπεδο, πόσο κοστίζει? Μάλιστα. Να τελειώσουμε πρώτα ένα-ένα και μετά θα απαντήσουμε σε αυτό. Αντί λοιπόν να αναζητάει η ΑΕΚ επενδυτή, να ζητάει δανειοδότη. Δηλαδή, να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Τόσοι Έλληνες έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια για να κάνουν ένα σπίτι. Και η ΑΕΚ λοιπόν έχει όλα τα προσόντα να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Δεν έχει ανάγκη κανέναν επενδυτή. Ναι, για πόσα χρήματα? Να ξεχωρίσουμε και να κατασκευάσει
το γήπεδο, η αεραστεχνική. Κύριε Έρτσο, να γίνουμε συγκεκριμένοι, για πόσα χρήματα μιλάμε. Το γήπεδο για να αποκτήσει, μπορεί να χωριστεί η κατασκευή του σε δύο στάδια. Το ένα στάδιο είναι να αποκτήσει μια λειτουργικότητα, να μπορεί η ΑΕΚ να παίζει, να μπει μέσα και να παίζει. Μιλάμε για 30 εκατομμύρια. Και θέλει κι άλλα 15 για να τελειώσει. Για να αποκτήσει λοιπόν λειτουργικότητα, λέτε, χρειάζονται 30 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Από δανειοδότη. Δανειοδότη. Και αυτά θα τα ξεπληρώσει σε πόσο καιρό? Σε 30 χρόνια. Σε 30 χρόνια. Εσείς έχετε δανειοδότη και το λέτε αυτό? Ναι, αλλά είδατε ότι πήγαμε. Γιατί να μην πάμε, εκεί θα πάμε. Ωραία. Εγώ εκεί έχω λοιπόν πάμε. Βρει, ναι. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχουν βρει μέχρι τώρα αυτοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τι έχετε αυτό βρει? Το ερώτημα το θέτω στο Ερασιτεχνικό Σωματείο. Γιατί δεν έχουν βρει? Ναι, θα το συζητήσουμε τον κύριο Ανατολιωτάκη, αλλά τι έχετε βρει ακριβώς? Έχω βρει ένα ξένο οίκο, χρηματοπιστωτικό, ο οποίος με μεγάλη άνεση δίνει όσα λεφτά θέλει. Και η ΑΕΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετεί το δάνειο. Μπορείτε να μας πείτε το όνομα του οίκου? Θα μου επιτρέψετε να μην το πω, έχω δεσμευτεί να μην το πω και θα το αποκαλύψω βέβαια όταν έρθει η στιγμή.